Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Social Spirit Greece. Το 96 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής βρισκόταν εξόριστο στο νησί της Πάτμου. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, έγραψε την Αποκάλυψη. Το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης και τελευταίο της Αγίας Γραφής. Στην Αποκάλυψη, ο Ιωάννης οραματίζεται την πορεία της Εκκλησίας και του κόσμου προς τα έσχατα, τον διωγμό της από το διάβολο και τα όργανά του, την δευτέρα παρουσία του Χριστού, την συντριβή του κακού και τον θρίαμβο του εσφαγμένου αρνίου, δηλαδή του Χριστού. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο ελπίδας, αλλά και προειδοποιήσεων προς τους πιστούς. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αναγνωστών της διαχρονικά συγκεντρώνει η σκοτεινή μορφή του Αντιχρίστου. Στο 13ο κεφάλαιο, ο Ιωάννης βλέπει ένα φοβερό όραμα. Από τη θάλασσα αναδύεται ένα θηρίο με 7 κεφάλια και 10 κέρατα σε αυτά. Στο κάθε κέρατο είναι φορεμένο και ένα στέμα και στο κάθε κεφάλι αναγράφεται και μία βλασφημία. Το θηρίο έχει μορφή λεοπάρδαλης, πόδια αρκούδας, στόμα λιονταριού και εγκόσμια δύναμη και εξουσία που του έχει δοθεί από τον δράκοντα διάβολο. Ένα από τα 7 κεφάλια του θηρίου είναι θανάσιμα πληγωμένο. Όμως θεραπεύεται θαυματουργικά και με αυτόν τον τρόπο προκαλεί τον θαυμασμό των κατοίκων της γης, οι οποίοι εντυπωσιασμένοι προσκυνούν το θηρίο και το δράκοντα. Το θηρίο αναγνωρίζεται από τον κόσμο ως απόλυτος άρχοντάς του και Θεός επί της γης. Το θηρίο, που από την εκκλησιαστική παράδοση αναγνωρίζεται ως ο Αντίχριστος, διεξάγει ανηλαιή πόλεμο εναντίον των πιστών και επιβάλλει την τυραννία του στη γη για 3,5 χρόνια. Η θάλασσα από την οποία αναδύεται το θηρίο συμβολίζει στην εκκλησιαστική παράδοση την κοσμική πολιτική εξουσία, τον κόσμο των ισχυρών και των αρχόντων, των καθεστώτων και των συστημάτων. Τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια δείχνουν όχι μόνο την πανουργία και την αυταρχική πολιτική εξουσία του θηρίου, αλλά και την σχέση του με τον δράκοντα διάβολο. Το θηρίο Αντίχριστος δεν είναι τίποτα περισσότερο από όργανο του διαβόλου. Δεν είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Υιός του, αλλά ο πιο πιστός ακολουθός του και το πλέον δυνατό πιόνι του στον πόλεμο που κήρυξε εναντίον του Θεού και των πιστών. Τα στέμματα δείχνουν την πλήρη συνεργασία με τις πολιτικές εξουσίες και τα κατεστημένα. Η σατανική βασιλεία του Αντιχρίστου είναι βασιλεία αυτού του κόσμου. Το στόμα λιονταριού δείχνει την δύναμη και την απήχηση του διαβολικού λόγου του και την επιβολή του στην ανθρωπότητα. Ο Λέων υπήρξε διαχρονικά βασιλικό σύμβολο δύναμης και εξουσίας. Δεν είναι τυχαίες οι ομοιότητες που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει σε σχέση με τις περιγραφές και τις αναφορές που γίνονται για τον Χριστό. Ασφαλώς μιλάμε για βλάσφημες απόπειρες ιδιοποίησης και προσβολής. Το εσφαγμένο κεφάλι του θηρίου θυμίζει διαστρεβλωμένα το εσφαγμένο αρνίο, τον Χριστό δηλαδή. Η πληγή του αρνίου είναι η σταυρική θυσία που ακολουθείται από την Ανάσταση και την απελευθέρωση της δημιουργίας από τα δεσμά του θανάτου. Η πληγή του θηρίου θεραπεύεται με τη δύναμη του διαβόλου για να υποτάξει τον κόσμο στην σατανική τυραννία του. Η εξουσία του αρνίου προέρχεται από τον Θεό και ελευθερώνει τους ανθρώπους, ενώ του θηρίου από τον διάβολο με σκοπό να τους υποδουλώσει. Οι άνθρωποι γεμάτοι τρόμο αλλά και θαυμασμό δηλώνουν υποταγή. Η παγκόσμια βασιλεία του Αντιχρίστου θηρίου επί της γης είναι μια βασιλεία τρόμου, δεινών, καταστροφών, διωγμών και πολέμων. Κάθε φωνή που εναντιώνεται διώκεται λησαλέα και περισσότερο από κάθε τι η Εκκλησία του Χριστού και οι πιστοί. Ο Αντίχριστος δεν χάνει ευκαιρία να θεοποιείται, να δοξάζει τον άρχοντά του διάβολο και να βλασφημεί τον Θεό. Η επίγεια κοσμική αντίχριστη βασιλεία πολεμά την βασιλεία των ουρανών. Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες γύρω από την φύση και την ταυτότητα του Αντιχρίστου. Άλλοι θεωρούν ότι είναι ο σαρκωμένος διάβολος και άλλοι ο Υιός του. Άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και άλλοι για πολλά. Αυτές οι θεωρίες ξεκίνησαν από τη Δύση κατά τον Μεσαίωνα και ενέπνευσαν τη συγγραφή πολλών βιβλίων, τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών και θεωριών συνωμοσίας. Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την Αγία Γραφή. Στο κείμενο της Αποκάλυψης δεν συναντούμε τη λέξη Αντίχριστος ούτε μία φορά. Ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο συγγραφέας της Αποκάλυψης στις δύο επιστολές του, αποδίδει την ιδιότητα του Αντιχρίστου σε κάθε άνθρωπο που επιλέγει να γίνει εχθρός του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, αν και δεν αναφέρει τη λέξη Αντίχριστος, προειδοποιεί τους πιστούς ότι της δευτέρας παρουσίας του Χριστού θα προηγηθεί η μεγάλη αποστασία. Η έλευση δηλαδή του Αντιχρίστου, η εξαπάτηση του κόσμου και η επιβολή της εγκόσμιας βασιλείας του.
Ο Απόστολος Παύλος τον αναφέρει ως άνθρωπο της ανομίας, ως ιό της απολίας και ως εχθρό του καλού. Σαφές είναι ότι ο Παύλος μιλά για άνθρωπο, ούτε για τον διάβολο σαρκωμένο, ούτε για τον γιο του. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ιστορική προσωπικότητα, οπωσδήποτε όργανο του διαβόλου, αλλά σε καμία περίπτωση σάρκωσή του ή γέννημά του. Η πίστη σε κάτι τέτοιο οδηγεί σε περίεργα μονοπάτια. Στη δράση του Αντιχρίστου αξίζει να παρατηρήσουμε κάτι που ενώ είναι πολύ σημαντικό, περνάει συχνά απαρατήρητο. Ο Αντίχριστος δεν πολεμά τη θρησκεία. Δεν διώκει την θρησκευτική πίστη, αλλά προσπαθεί να την ιδιοποιηθεί. Ο Αντίχριστος ιδρύει τη δική του θρησκεία και θέτει αντικείμενο λατρείας εκείνον και εμέσως τον διάβολο. Κάθε ομοιότητα με δράσεις και τακτικές της κοσμικής πολιτικής εξουσίας μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. Στο τέλος του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, ο Αντίχριστος ολοκληρώνει την επιβολή της εξουσίας του στους ανθρώπους με το χάραγμα του ονόματός του στο δεξί χέρι και στο μέτωπό τους. Το χάραγμα του θηρίου, του Αντιχρίστου, είναι η επισφράγιση της κυριαρχίας του και της αναγνώρισης της ιδιοκτησίας του επί του ανθρωπίνου γένους. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει εντός της ανθρώπινης κοινωνίας εάν δεν φέρει το χάραγμα του θηρίου, εάν δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι είναι δούλος και κτήμα του. Ο Ιωάννης είναι σαφής. Το όνομα του Αντιχρίστου, το όνομα του θηρίου, είναι αριθμός ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο όνομα. Ο Αντίχριστος, το θηρίο, είναι άνθρωπος. Ο αριθμός αυτός είναι το περιβόητο 666. Ο πλέον μυστηριώδης και τρομακτικός αριθμός στην ανθρώπινη συλλογική συνείδηση. Στο κείμενο της Αποκάλυψης δεν χρησιμοποιούνται οι αραβικοί αριθμοί, αλλά ο αρχαίος ελληνικός τρόπος απεικόνησης των αριθμών. Και έτσι το 666 αναγράφεται ως χ, ξι, σίγμα. Αν παρατηρήσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα στα γράμματα χ και σίγμα, αρχικά ίσως της λέξης Χριστός, παρεμβάλλεται το γράμμα ξι, που μπορεί να θυμίζει την μορφή ερπετού. Το ερπετό έχει χρησιμοποιηθεί ως σατανικό σύμβολο, ενώ στο διάβολο έχει αποδοθεί ανάμεσα σε άλλα ονόματα και τίτλους αυτός του όφη του αρχαίου, του ερπετού που πλάνησε τους πρωτόπλαστους. Αυτή βεβαίως είναι μια από τις πολλές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στην προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί το 666. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ ο Ιωάννης δηλώνει εμφατικά πως το θηρίο, ο Αντίχριστος δηλαδή, είναι άνθρωπος. Στο 16ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το θηρίο κινείται προς τον τόπο που ονομάζεται Αρμαγεδόν. Προκαλεί την τελευταία μάχη στον πόλεμο που κήρυξε κατά του Θεού, των ουρανίων δυνάμεων και των πιστών. Σύμμαχοί του εκτός από τον ψευδοπροφήτη είναι όλες οι κοσμικές, πολιτικές και οικονομικές εξουσίες. Η παγκόσμια άρχουσα τάξη συντάσσεται με τις διαβολικές δυνάμεις, αφού μόνο αυτές μπορούν να εγγυηθούν τη συνέχεια της κυριαρχίας της και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Στο 19ο κεφάλαιο, οι δυνάμεις του Αντιχρίστου συντρίβονται και το θηρίο μαζί με τον ψευδοπροφήτη ρίχνονται στον τόπο της αιώνιας τιμωρίας τους. Στο 20ο κεφάλαιο, ο Δράκον, ο όφης ο αρχαίος, ο διάβολος Σατανάς, αλυσοδένεται στην Άβυσσο για 1000 χρόνια και έπειτα απελευθερώνεται για να δοθεί η τελική μάχη, στην οποία μια και καλή ο αρχαίος κακοσιτάται και οδηγείται στον ίδιο τόπο τιμωρίας, όπου βρίσκονται ήδη ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Έτσι το κακό δεν έχει πια καμία εξουσία και καμία δύναμη. Η μορφή του Αντιχρίστου ασκεί εδώ και αιώνες μια ιδιόμορφη γοητεία στους ανθρώπους, ανάμεικτη με αισθήματα φόβου και αποστροφής. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να ανήκει σε ρεύματα ή κινήσεις των οποίων η θρησκευτικότητα έχει ως αντικείμενο λατρεία στον διάβολο και τους δαιμονές του. Ακόμη και άνθρωποι πιστοί χριστιανοί αναλώνονται στην ενασχόληση με τις σκοτεινές δυνάμεις και τις δοξασίες γύρω από αυτές. Ξοδεύουν χρόνο στο να αναζητούν σημάδια, προφητείες και αποκαλύψεις γύρω από την ταυτότητά του. Δεν είναι λίγοι δυστυχώς οι επιτίδοι που για να εξυπηρετήσουν ιδιωτελείς σκοπούς εκμεταλλεύονται αυτή την αγωνία και το άγχος. Και δεν μιλάμε για τις εταιρείες παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και μυθιστορημάτων. Εκεί πρόκειται για επιχειρήσεις που ασχολούνται με μία συγκεκριμένη αγορά θεάματος. Αυτό άλλωστε θα μπορούσε να είναι το θέμα ενός άλλου βίντεο. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου ενσυνείδητα και ιστερόβουλα εκμεταλλεύονται τις φοβίες, τα άγχη, τα τραύματα και τις ανασφάλειες των ανθρώπων προκειμένου να αποκομίσουν ωφέλη. Ο ίδιος ο Χριστός μας έχει προειδοποιήσει για τις περιπτώσεις ψευδοπροφητών και ψευδόχριστων. Πέρα από αυτά,
Συχνά οι άνθρωποι, θέλοντας να αντιμετωπίσουν το κακό, υπερβάλλουν στην ενασχόληση μαζί του. Είναι εντελώς διαφορετικό να θέλεις να γνωρίζεις τον εχθρό σου από το να ασχολείσαι διαρκώς μαζί του αιμονικά. Οι χριστιανοί, μέσα από την πνευματική και θρησκευτική ζωή τους, αλλά και την καθημερινότητά τους, έχουν να ασχοληθούν με πολύ πιο ουσιώδη και σημαντικά ζητήματα και κυρίως με τη μίμηση του προσώπου του Χριστού. Αυτή είναι η ταπεινή άποψή μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εις το επανειδήν.